Όπως σας είπαμε, φέτος αυτή την εβδομάδα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο σημαντικό, έχω την εντύπωση, εδώ για τα καθημάς, αλλά και για όλη την μπασκετική κοινότητα. Και θα επιδιώξουμε να το αναλύσουμε και να πάρουμε μια μπασκετική άποψη από έναν παίκτη ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα του Άρη και ήταν αυτός που αντιμετώπισε πριν από λίγες ώρες την ΑΕΚ και έχει και μια εικόνα πολύ καλή και για την ομάδα της ΑΕΚ. Αναφερόμαστε στον Νίκο Κίκα. Νίκο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Ναι, ναι. Έλεγα πριν από λίγο στο σχόλιο μου ότι ο Άρης και η ΑΕΚ δημιουργούν αυτή τη στιγμή ένα δεύτερο πόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι δύο ομάδες που έχουν ισχυρούς ιδιοκτήτες, αρκετά χρήματα και αρχίζουν και να φαίνονται και με τις επιλογές που κάνουν στους παίκτες. Δυναμική από τον κόσμο έχουν ούτως ή άλλως. Άρα φαίνεται να δημιουργείται ένα δίπολο πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βέβαια, είναι πολύ σωστά αυτό που λες. Είναι δύο ομάδες που πλέον έχουν έναν επενδυτή με χρήματα, όπως λες και εσύ, οι οποίες έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια και να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους. Και πιστεύω ότι έχουν το κάθε, έχουν και τον κόσμο και την οτροπία να επιτύχουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, αλλά αυτό το μάτς της Κυριακής, εκτός από την τρίτη θέση η οποία διακυβεύεται, είναι ξεκάθαρο ότι όποιος κερδίσει θα έχει κάνει το πολύ μεγάλο βήμα για να την κατακτήσει, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, γιατί παίρνει πλεονέκτημα και για τη συνέχεια εν ώψη του play-off. Είναι και πολλά άλλα, γιατί εντάξει, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ομάδων ασφαλώς, και όλοι θέλουν να το κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Είναι, όπως λες και εσύ, το prestige είναι πολύ μεγάλο. Έχει δημιουργηθεί μια κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Όπως λες και εσύ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι όποιος κερδίσει θα έχει κλειδώσει θεωρητικά την τρίτη θέση και θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα στα play-off. Γιατί και οι δύο έδρες είναι έδρες οι οποίες στα play-off είναι σίγουρα θα γεμίσουν. Στα γύρω γήπεδο, και ο κόσμος αυτές τις αναμετρήσεις έχει δει ότι παίζει τεράστιο κομμάτι στο ψυχολογικό τομέα. Ναι, ο Άρης, δεν ξέρω αυτό αν παίξει ρόλο, φαντάζομαι παίζει, διότι φέτος εκτός από τον Παναθηναϊκό δεν έχει χάσει σε Ελλάδα και Ευρώπη στο γήπεδο του. Έχει δημιουργήσει ένα, θα το έλεγε κανείς, απόρθετο κάστρο, και μάλιστα τον Παναθηναϊκό έχασε και δύσκολα, και ήταν και ένα μάτς το οποίο έλειπε και ο Χάγκινς σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Κοίτα, το Παλέ είναι μια έδρα η οποία ομοιά της καλός ή κακός δεν υπάρχει. Η δυναμική του γηπέδου και το πώς πάλεται μέσα στο παιχνίδι όταν όλα πηγαίνουν καλά είναι μοναδικό, το έχω ζήσει και εγώ. Είναι σίγουρο ότι μέσα στο Παλέ ο Άρης έχει το προβάδισμα λόγω του έκτου κόσμου, αλλά και της πολύ καλής ομάδας που έχει. Και είναι σίγουρο ότι θα γίνει ένα πολύ καλό μάτς. Ο Άρης, ο οποίος είχε κάνει και μια εντυπωσιακή νίκη στο μάτς του πρώτου γύρου, με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα. Ψυχολογικά ενδεχομένως να έχει και ένα προβάδισμα έναντι της ΑΕΚ μετά και από αυτή τη νίκη. Κοίτα, έχει περάσει πολύ καιρός από τότε και έχει αλλάξει η ομάδα της ΑΕΚ. Ναι. Παρ' όλα αυτά σίγουρα έχει ένα προβάδισμα, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής και η ίδια όλο το πρωτάθλημα. Έχει ξεκάθαρους ρόλους, ενώ με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, άμα κρίνει και από το δικό μας το παιχνίδι, δηλαδή το χθεσινό, έχει κάποια προβλήματα, κυρίως στον οργανωτικό τομέα στην περιφέρεια. Παρόλα αυτά είναι σίγουρο ότι έχουν πολύ καλό προπονητή και σίγουρα στη διάρκεια θα είναι πολύ καλύτερη. Αν όμως μιλάμε για το τώρα, πιστεύω ότι ο Άρης έχει προβάδισμα. Ναι, ο Άρης νομίζω είναι, δεν ξέρω αν είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει προχωρήσει σε καμία αντικατάσταση, σε καμία αλλαγή από το ξεκίνημα της σεζόν. Είναι η ίδια ομάδα από το καλοκαίρι. Είναι χαρακτηριστικό του coach Πρίφτη, το ότι δεν θέλει να προχωράει σε αλλαγές εκτός αν κρίνεται επιβεβλημένο. Άρα, από άποψη ομοιογένειας και άποψη ομάδας, αυτό που λέμε με το όμικρον κεφάλαιο, ο Άρης αυτή τη στιγμή σίγουρα πρέπει να έχει ένα προβάδισμα. Σίγουρα έχει προβάδισμα. Είναι η πιο ομοιογενής ομάδα στην Ελλάδα. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Μέχρι και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει κάνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σύνολο το οποίο
πιστεύει ο προπονητής. Ο ένας τον άλλο τον ξέρει πάρα πολύ καλά, με ξεκάθαρους ρόλους. Και είναι ομάδα η οποία καλώς ή κακώς παλεύει όλα τα μάτς. Mm-hmm. Έκανε και την υπέρβαση στο EuroCup. Mm-hmm. Και μπορούσε και καλύτερα. Mm-hmm. Με δύο γκέλες. Όχι γκέλες, με δύο... Και στην τύχη και κακές επιλογές, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσε να έχει κάνει, να περάσει ακόμα και το δεύτερο γύρο. Ναι. Είναι ομάδα λοιπόν η οποία αυτή τη στιγμή είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο συμπαγής μετά τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και η καλύτερη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επειδή αντιμετωπίσατε την ΑΕΚ μόλις αυτή την αγωνιστική, πού πιστεύεις ότι πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος ο Άρης στην αντιμετώπιση της ομάδας του Γιούρις Ντόφς? Είναι ένας προπονητής ο οποίος καλός ή κακός δίνει περισσότερο έφαση στην άμυνα. Είναι το δυνατό του σημείο ως προπονητής. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Η ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει μια πολύ πιεστική άμυνα. Βέβαια με τον τραυματισμό του Κατσίβελη, mm-hmm. ο οποίος ήταν ο βασικός μοχλός της συγκεκριμένης άμυνας, γιατί ήταν mm-hmm. αυτός που πίεζε πάνω στην μπάλα. Οι Αμερικανοί που είναι να το κάνουν δεν είναι τόσο καλοί σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά πραγματικά πιέζουν σε όλες τις μπάλες, mm-hmm. Σε όλο το γήπεδο, και έχει κορμιά, μπορούν να σπάσουν screen και να κάνουν διαφορά, όπως είναι ο Κάρτερ, ένας πολύ mm-hmm. καλός αθλητής. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στη δημιουργία, όπως είπα και πριν, έχουν θέμα mm-hmm. και στην γραμμή των ψηλών τους λείπει ένας πολύ καλός αθλητής. Και πιστεύω ότι ο White δεν θα έχει ματσάρισμα. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά βγάζει τόσο πολύ ενέργεια και είναι δύσκολο να βρει κάποιον η ΑΕΚ να τον ματσάρει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι εκεί θα στηρίξει το παιχνίδι, στα επιθετικά rebound που θα πάρει ο Άρης mm-hmm. και στο πόσο καλή άμυνα θα παιχτεί στο pick and roll και το πόσο θα περιορίσει κάθε ομάδα τους καλούς παίχτες που mm-hmm. δημιουργούν και σκοράρουν. Ναι, ο Άρης ο οποίος μπορεί να μην έχει το βαρύ center που λέμε, αυτό το πεντάρι δηλαδή κολόνα κάτω από τα καλάθια, αλλά έχει πάρα πολλούς και αθλητικούς παίκτες και με ποιότητα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να κρίνει το παιχνίδι. Σαφώς είναι κάτι που μπορεί να κρίνει, γιατί στο πήκε το Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός. Mm. Έχει παιδιά που κάνουν πολύ καλά screen, που κόβουν πολύ γρήγορα. Και επίσης και στην άμυνα είναι ομάδα που μπορεί να παίξει επιθετικά, mm. να περιορίσει δηλαδή τις συνεργασίες των άλλων ομάδων. Πράγμα που η ΑΕΚ έχει ένα θέμα. Mm. Παρ' όλα αυτά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, mm. γιατί όπως είπαμε ο Σντόφς έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πραγματικά η ΑΕΚ προσπαθεί και παίζει πολύ καλή άμυνα. Εμείς βραχυκύκλωσαν, δηλαδή εμάς μας βραχυκύκλωσαν χθες το τρίτο δεκάλεπτο. Mm. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω ότι η διάθεση και η πάλι για κάθε μπάλα θα παίξει σημαντικό. Πάντως και εσείς το παλέψατε για ένα σούτ, δεν πήγε το μάτς στην παράταση. Ήταν ένα ντέρμπι στο τέλος. Θα μπορούσε το μάτς να είχε πάει στην παράταση και ποιος, ποτέ δεν ξέρεις τι εξέλιξη μπορεί να είχε στο έξτρα πεντάλεπτο. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες στο τέλος με κάποια σούτ. Θα μπορούσαμε όμως λες και εσύ να το είχαμε πάει το μάτς στην παράταση και μετά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Τι θα κάνουμε, τα είχε το μπάσκετ. Το δικό σου το πέρασμα, Νίκο, από τη Θεσσαλονίκη, τώρα που έχει περάσει και αρκετός καιρός και ασφαλώς τα βλέπεις τα πράγματα πολύ πιο ψύχραμα και με κάποια έτσι αποστασιοποίηση, πώς το κρίνεις? Ήρθες σε, εντάξει, όχι πιο εύκολες χρονιές στην ομάδα, οικονομικά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Κάνοντας μια σούμα έτσι, τι πρόσημο βγάζεις, θετικό ή αρνητικό από την παρουσία σου? Θετικό μόνο μπορώ να βγάλω, καθώς όταν περνάς από μια ομάδα σαν τον Άρη, όταν είσαι σε ομάδα Α2 εθνικής και κάνεις ένα τέτοιο άλμα, μόνο θετικό μπορεί να είναι το πρόσημο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, ήταν δύσκολες και οι δύο χρονιές. Mm. Καμία σχέση δηλαδή το τι είναι τώρα ο Άρης και το τι ήμασταν τότε, στο θέμα το οικονομικό, στο θέμα το οργανωτικό, στο παικτικό, στα πάντα. Mm-hmm. Σίγουρα έχω πάρα πολύ καλές στιγμές. Έχω περάσει και με παιδιά που είναι ακόμα εκεί. Ναι. Και μόνο θετικό μπορεί να είναι το πρόσημο. Mm-hmm.
Πιστεύεις ότι η έδρα σε αυτό το επίπεδο θα παίξει ρόλο? Τα ξαναμένετε την Κυριακή, να μην πέφτει καρφίτσα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο Αλεξάνδριο, θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ, εντάξει, που διαθέτει αρκετούς έμπειρους παίκτες, δηλαδή τώρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και αν έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια. Κοίτα, εγώ θυμάμαι τώρα που λες για έδρα τον ημιτελικό κυπέλλου εμάς με τον Πανιόνι μέσα στο παλέ. Ναι. Το πόσο ο Άρης είχε, το κοινό του είχε μετατρέψει σε παράσταση το μάτς. Αν είχε ξεκινήσει το σκορ να είναι 32-5, 32-6. Ναι. Θυμάμαι και ο Πανιόνιος με πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή ήταν ομάδα που πάλεψε για την τρίτη θέση εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι, όπως έχει δείξει και τώρα ο κόσμος του Άρη, ότι το παλέ πλην του Παναθηναϊκού είναι απόσιτο. Mm-hmm. Θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως παίζει σε κάθε μας μέσα εκεί. Και σίγουρα ο Άρης έχει τον πρώτο λόγο. Ναι. Η Κηφισιά είναι, θα τη χαρακτήριζε κανείς, ευχάριστη έκπληξη. Φέτος το πρωτάθλημα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, είναι στην πέμπτη θέση. Ο στόχος σας ποιος είναι μέχρι το φιναλέ? Ένα καλό πλασάρισμα, να διεκδικήσετε τις όποιες πιθανότητες έχετε στα play-off? Και μπορεί και να διασταυρωθεί η Κηφισιά και με τον Άρη, δεν είναι δύο, όλα πιθανό το βλέπω. Ναι, ο στόχος μας στην αρχή της χρονιάς ήταν η σωτηρία. Mm. Γιατί ήμασταν μια ομάδα με νεανικό ρόστερ, με χαμηλό budget, παιδιά που θα παίζανε πρώτη φορά με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει, αν το θέλετε, μια υπέρβαση, ναι, η οποία όμως βλέπουμε ότι μπορεί να συνεχιστεί και να πλασαριστούμε όσο δυνατόν ψηλότερα. Και γιατί όχι να μείνουμε στη θέση που είμαστε, ναι, αν και θα πρέπει πραγματικά να παλέψουμε, γιατί πολλές ομάδες θέλουν να είναι εδώ, θέση που είμαστε εμείς. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, άμα τερματίσουμε στη θέση αυτή ή και στην έκτη, θα κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο δυνατό από τα play-off. Ξέρουμε θα παίξουμε με δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους, mm-hmm, οι οποίοι είναι, εντάξει, σε ομάδες και σε σειρά αγώνων πολύ δυνατές. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και κάθε Σαββατοκύριακο παίζουμε για να κερδίσουμε. Mm-hmm. Πάντως έχει, νομίζω, ξεκαθαρίσει λίγο πολύ η κατάσταση. Η πρώτη τετράδα έχει κλειδώσει, νομίζω. Δεν τίθεται αμφισβήτηση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό και από εκεί και πέρα είναι μια μάχη που γίνεται με ΠΑΟΚ, με Κολοσσό, με Ρέθυμνο, με Κόρυβο και με Απόλλωνα Πάτρας. Νομίζω αυτές είναι οι ομάδες για το πλασάρισμα στην οκτάδα φυσικά και τα play-off. Ναι, ναι. Είναι μια μάχη που λες και εσύ μεταξύ τεσσάρων ομάδων. Mm-hmm. Τεσσάρων άντε και πέντε ομάδων για πέμπτη και έκτη θέση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να είναι πιο, αν το θες, συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος σε αυτό που έχει να κάνει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Εκεί θα κρυφθεί, δηλαδή στη διάρκεια από τώρα μέχρι και το τέλος της κανονικής περίοδου. Κάποιες ομάδες έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα, κάποιες πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, η Α1 είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική ακόμα και τώρα, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της παραμονής, ποιες ομάδες θα μείνουν. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι και η Καβάλα, που είναι θεωρητικά η τελευταία ομάδα με τον Αρκαδικό, είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να κερδίσουν τον έκτο παίκτη στην έδρα τους. No. Την έκτη ομάδα, no, στην έδρα τους. Mm-hmm. Οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για κανένα αποτέλεσμα και κάθε Σάββατο πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος στο πλάνο και να παλέψεις για την νίκη στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν θα σου δοθεί δηλαδή τίποτα. Κανένα Σαββατοκύριακο. Ναι. Κάνουμε και κλείνοντας και ένα σχόλιο για τον coach Πρίφτη. Λένε πολλοί ότι ο Άρης φέρει απλόχερα την υπογραφή του. Είναι ομάδα του προπονητή με πολύ σκληρή άμυνα, μια αθλητική ομάδα. Συμφωνείς σε αυτό το σχόλιο? Συμφωνώ 100%. Ο coach έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία την έχει πιστέψει από την αρχή και όλο το εγχείρημά του. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν δέχτηκε να κάνει καμία αλλαγή και καμιά προσαφαίρεση. Έχει κερδίσει, πιστεύω, την εμπιστοσύνη των παιχτών και παίζουν ακόμα και οι ξένοι παίχτες και γι' αυτόν. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε πολύ καλούς Αμερικανούς παίχτες και με Έλληνες που ξέρουν και το ρόλο τους και την θέση τους στην ομάδα, έτοιμοι να βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Και σίγουρα είναι προσωπικό επίτευγμα του coach αυτό, καθώς είναι δύσκολο να βρεις Αμερικάνους που θα παίζουν και για σένα και στην άμυνα και στην επίθεση.
Μάλιστα. Θα δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, έχει για την τρίτη θέση. Δεν ξέρω, πιστεύεις ότι στα play-off υπάρχει περίπτωση ο Άρης ή η ΑΕΚ να κοντράρουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ή είναι κάτι ουτοπικό να το συζητάμε από φέτος? Είναι κάπως δύσκολο, γιατί η σειρά αγώνων είναι περίεργη. Ναι. Περίεργη. Είναι δύσκολο δηλαδή να γίνει έκπληξη. Άμα μου λέγεις ότι είναι ένα μάτς, θα σου έλεγα ότι υπάρχει δυνατότητα για οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά η σειρά αγώνων και με πλεονέκτημα έδρας που θα έχει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι κάπως δύσκολο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όσο δύσκολο κι αν είναι, όταν φτάσεις εκεί, είναι και το πόσο το θέλει ο καθένας. Οι συγκυρίες, δεν ξέρω. Σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα σε εκείνο το γιόντο διάστημα? Είναι δύσκολο να μπει σφήνα κάποια ομάδα, πιστεύω, σε αυτούς τους δύο φέτος. Ναι. Θα δούμε. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την και μπασκετική ανάλυση που μας έκανες. Δεν ξέρω, πρόβλεψη, έδωσες ένα προβάδισμα πάντως για τον Άρη, από ό,τι καταλάβαμε. Έδωσε τον Άρη, ναι. Τον έδωσε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχηθούμε καλή πορεία και καλή συνέχεια με την Κηφισιά στο πρωτάθλημα. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία το Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.